Γιατί σταμάτησες να χάνεις τα κιλά? Hey, Σαρώ εδώ, ειδικός στο χάσιμο βάρους μέσω διαλυματικής, και σε αυτό το βίντεο θα σου πω τους τρεις βασικούς λόγους οι οποίοι σε έχουν κάνει να σταμάτησες να χάνεις κιλά. Εντάξει, και έχεις κολλήσει τώρα και σε 2 μήνες πάνω κάτω σε 2-3 κιλά. Συνέβαινε και σε μένα παλιά, παιδιά, που ήμουν έτσι παχουλούλης. Στα χειρότερά μου έχω ακουμπήσει τα 96 κιλά μόνο με ένα 73 ύψος. Περπατούσα και δεν μπορούσα να περπατήσω σε ευθεία. Χτύπαχαν τα μπούτια μου και πήγαινα έτσι στα πλάγια. Εντάξει, λες και ήμουνα πιγκουίνος. Δεν μου έκανε κανένα τζιν. Το έπαιρνα απόφαση. Λέω, Σαρώ, θα τα χάσεις, θα κάνεις, θα ράνεις. Και όντως, παιδιά, τώρα έχανα. Αλλά τι γινόταν, κολούσα. Εμένα τα κιλά που κολούσα πάντα ήταν κάπου στα 85. Δηλαδή, από τα 96. Πήγαινα κάπου 85, με το ζόρι πήγαινα 83 και τα ξανά περνά. Μέχρι που βρήκα επιτέλους τον τρόπο, τα έχασα, άρχισα να βοηθάω και άλλους να τα χάνουν. Και αυτό που έχω παρατηρήσει είναι τρεις κοινοί παρανομαστές που σε κάνουν να μην χάνεις. Πας και σπάς την νηστεία και δεν το ξέρεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πας να βάλεις ζάχαρη στον καφέ. Μίλαγα τις προάλλες με ένα παιδί, μου λέει, Σαρώ, μου λέει, κάνω διαλυματική, δεν τις πάω, μπλα, αλλά ρε φίλε, μου λέει, αυτός ο καφές, ο πικρός, με τίποτα, μου λέει, δεν τον μπορώ. Τι κάνεις? Λέει, βάζω λίγη ζάχαρη, δεν νομίζω να σπάει την νηστεία. Πω, ρε φίλε. Ήθελα να κοπανίσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Δηλαδή, τσάμπα κάθομαι εδώ πέρα και σας τα λέω, τσάμπα κάθομαι και φωνάζω, δεν βάζετε μυαλό, αυτό βλέπω εγώ. Αν θες να βάλεις κάτι, βάλε ζαχαρίνη, βάλε στέβια, κάτι που δεν έχει θερμίδες. Μην ξανακούσω, παιδιά, να βάζετε ζάχαρη στο καφέ. Μα έβαλα λίγο. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Τι λίγο? Θες να σπάσεις την νηστεία? Θες να μείνεις χοντρός για πάντα? Κάντο. Κάντο. Το μυαλό σου και μια λίρα. Νομίζω ότι κάνεις διαλυματική νηστεία και δεν κάνεις τίποτα. Όλοι μου λέτε ότι κάνεις διαλυματική νηστεία και κοιτάω τις κοιλιές σας και είστε ένα χάλι μαύρο. Εντάξει. Πάτε και σπάτε την νηστεία. Πώς? Ωραία, ζάχαρη στο καφέ. Ωραία. Σύχλες, καραμέλες. Παιδιά, πρέπει να κοιτάτε. Άμα είναι χωρίς θερμίδες. Μηδέν ζάχαρη πρέπει να γράφει. Έχει θερμίδες? Θα σπαχύνει. Έχει θερμίδες? Θα σπάσει την νηστεία. Τελείωσε, εντάξει. Παιδιά, εάν δεν μπορείτε, ειλικρινά, να καταλάβετε αυτό το πολύ απλό που σας λέω. Καφέ σε θεσκέτη, τσάγια σκέτα, νερό εμφιαλωμένο, ξέρω εγώ, και τελείωσε. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, ωραία. Μη φάτε τίποτα, τι να πω. Πηγαίνετε έξω και κάντε φωτοσύνθεση. Εάν δεν σας κόβει να καταλάβετε ότι, ζάχαρη σπάει την νηστεία, καφέ σκέτος, πηγαίνετε, κάντε φωτοσύνθεση. Μπα και δούμε άσπρη μέρα. Ή απλά καθίστε εκεί με την κοιλιά να τελειώνει η υπόθεση. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αλήθεια, απογοητεύομαι. Καφέ σκέτος, νερό, εμφιαλωμένο, σόδα, εντάξει. Μαύρα τσάγια, λευκά τσάγια, τσάι του βουνού, εντάξει. Σουέπς, κοκακόλα ζύρω άμα χρειαστεί, άμα το θες και αυτά να πιεις, εντάξει. Και τελείωσε. Δεν θα φας, δεν θα πιεις τίποτα άλλο. Κρατάς το 16-8. Κάνω το σταυρό μας εδώ πέρα, κάνουμε ένα τάμα στην Παναγία, μπράβο. Μπράβο, συγχαρητήρια, ρε φίλε. Συγχαρητήρια. Κατάφερε να το ράψει για 16 ώρες. Ωραία. Και μετά τι πα και κάνει, πα και τρώ τον αγλέωρα. Ρε παιδιά. Μίλαγα πάλι με τι προάλλε με ένα φίλο, θα το δει και αυτό, θα πει πάλι για μένα. Πάλι εμένα κράζει, ρε φίλε, θα μου πει. Μου λέει, Σαρώ, κάνω διαλυματική. Αλλά κάθε μέρα λέει, τρώω τηγανιτές πατάτες. Τηγανιτές πατάτες, ρε παιδιά. Βλέπω κάθε μέρα. Μου μιλάτε στον δρόμο, από εδώ, από εκεί. Είστε με τις κοιλιές, να. Σαρώ, κάνω διαλυματική, αλλά μετά τρώω ό,τι να είναι. Μετά δεν μπορώ να σταματήσω. Τι δεν μπορείς να σταματήσεις, ρε φίλε? Λες και σε βάλαμε να σκάψεις, να πούμε. Λες και σε βάλαμε. Δεν μπορώ να σταματήσω. Απλά βούλωσε το γαμμένο το στόμα, μπας και δούμε άσπρη μέρα. Αυτό λέω. Δεν είναι δύσκολο. Ξέφυγα λίγο. Τι ξέφυγες λίγο, ρε φίλε? Τι εννοείς ξέφυγα λίγο? Μου λέει, έφαγα λίγη προβατίνα, λίγο αυτό. Για να το μαζέψουμε. Μην νομίζω ότι κάνεις 16 ώρες νηστεία και γίνεται το θαύμα του αιώνα. Εντάξει, βοηθάει. Δραματικά βοηθάει. Αλλά δεν θα σε σώσει από τη δική σου τη μαλακία. Εντάξει, οπότε τα δύο γεύματα πρέπει να είναι σωστά. Πρέπει να είναι σωστά. Ψητό κρέας, κάποιο ψάρι, τόνος, έστω κάποια ομελέτα, με λίγο κάμια πατάτα. Βραστή, όχι τηγανητή. Εντάξει. Σαλατούλα στο πλάι. Έτσι, όμορφα, ωραία γεύματα να έχουν την πρωτεΐνη τους, να έχουν τα άνθρακά τους. Να σου γεμίζουν το μάτι. Εντάξει. Και αν ξεφύγεις καμιά μέρα λίγο, okay. Μπορεί να σε σώσει διαλυματική. Αν ξεφύγεις πολύ, πρέπει να το μαζέψεις. Αν δεν το μαζέψεις, θα μαζεύουν εμένα μετά που είμαι. Θα είμαι έτσι. Τελείωσε. Εντάξει. Τώρα, πριν πω τον τρίτο λόγο που δεν χάνεις, θα σου πω να πατήσεις το προφίλ μου, να πατήσεις το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και να δεις το σεμινάριο που έχω. Εντάξει. Γιατί μπορεί. Κοίτα.
Μπορεί να τα κάνεις ψηλοσωστά, αλλά δεν τα κάνεις full σωστά. Δες στο σεμινάριο να τα κάνεις full σωστά, που δεν θες να βάλεις τον κόλο σου κάτω 2 λεπτά να δεις 5 πράγματα που θα σου πει ο Σαρό, παλιό τεμπέλι. Δες στο σεμινάριο, μπας και έχουμε μια καλύτερη ευκαιρία. Δωρεάν είναι, εντάξει. Αλλά πάτε το προφίλ και δες το, να δεις πώς έχασα εγώ 10 κιλά σε 3 μήνες, η τελειοποιημένη μέθοδος, χωρίς πείνα και στερήσεις. Χαλάρωσες ρε φίλε, χαλάρωσες. Εντάξει, μου έλεγες πριν το καλοκαίρι, εγώ Σαρώ θέλω να το κάνω για μένα, για μένα, για μένα, για μένα. Πριν το καλοκαίρι. Τώρα μετά το καλοκαίρι, που κατεβάζουμε και τα φθινοπορεινά, ξαφνικά τώρα χαλάρωσες. Ξαφνικά τώρα χαλάρωσες, ενώ το μου είπες ότι το κάνεις για σένα. Με κοροϊδεύεις και εμένα στη μούρη μου και τον εαυτό σου κοροϊδεύεις. Εγώ δεν τσιμπάω, παιδιά. Το κάνω αυτό τόσα χρόνια, δεν τσιμπάω. Εσύ τον εαυτό σου κοροϊδεύεις. Τον εαυτό σου κοροϊδεύεις. Γιατί λες ψέματα καταρχάς. Γιατί λες ότι το κάνεις για τον εαυτό σου, το κάνεις για την παραλία. Το κάνεις για την παραλία, τα χάσες και τώρα που τελείωσε η παραλία, κόλλησες. Ου! Τι λες να φταίει, τι λες να φταίει. Δεν ξέρω. Κάτσε να μυρίσω τα νύχια μου. Πλήρης απογοήτευση. Και γι' αυτό το λόγο, κάθε χρόνο τα ίδια, κάθε χρόνο πελάτη θα είσαι. Σταμάτα να συμβιβάζεσαι στη μισή διαδρομή. Εντάξει. Εγώ μέχρι που δεν είπα από μέσα μου ότι Σάρο, ή θα γίνεις φέτες, ή θα. Τελείωσε, δεν υπάρχει άλλη. Ή θα πεθάνεις προσπαθώντας το. Εντάξει. Παιδιά, το έκανα αυτό, υπόσχεσαι στον εαυτό μου. Λέω, Σάρο, ή θα γίνεις φέτες, ή θα πεθάνεις στην προσπάθεια. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Γιατί δεν ήταν ότι θα γίνω φέτες. Δεν ήταν η Κυλιακή. Δεν ήταν ότι θα βρω γκόμενα, θα πουχώ στην παραλία. Ναι, αυτά είναι γαμάτα. Αυτά σε κάνει να νιώθεις τέλεια. Είναι απλά ένα στοίχημα που έβαλα με τον εαυτό μου. Εντάξει, που είπα, Σάρο, πρέπει να γίνει. Προσπαθείς τόσα χρόνια και αποτυγχάνεις. Κάθε φορά που αποτυγχάνεις, παταγωδός. Απογοητεύεις τον εαυτό σου. Εσύ απογοητεύεις τον εαυτό σου. Μετά απογοητεύεις και εμένα και απογοητεύεις όλους τους φίλους και τους γνωστούς σου που πίστεψαν σε σένα. Σταμάτα να το κάνεις αυτό. Αν είναι να κάνεις μια προσπάθεια, κάτι σωστά. Σωστά δεν σημαίνει το πάω μέχρι τη μέση, χάνω 5 κιλά 10 τώρα που, για την παραλία που πρίζω τις μπάλες σου αρώ ένα μήνα πριν βγούμε στην παραλία. Παιδιά, με έχουν πάρει τηλέφωνο στο αμάξι για την παραλία. Σαρώ! Θέλω να χάσω τα κιλά, πες μου, ρε, ώρα τι να κάνω. Του λέω, δεν τίποτα. Πήδα από το. Δεν υπάρχει κάτι να κάνεις. Μια κολοτούμπα. Κάνει μια. Τώρα κάνει μια κολοτούμπα. Δεν προλαβαίνεις. Πρώτα αλλάζει το κεφάλι, μετά το σώμα. Κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πείτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Και θα πούμε την επόμενη φορά με το καλό.